Στην Πινελόπη Γαβρά, όπου ήταν καλεσμένος, μίλησε και για τη βία. Στο πλαίσιο λοιπόν της συζήτησης τέθηκε μία ερώτηση που αφορούσε στη βία και ο κύριος Μιχαλολιάκος τοποθετήθηκε και για αυτό. Ουσιαστικά, όπως θα δούμε και στο βίντεο που θα ακολουθήσει, που είναι και το χαρακτηριστικό απόσπασμα από την κουβέντα αυτή, υπήρξε ουσιαστική καταδίκη της βίας από την πλευρά του κύριου Μιχαλολιάκου. Καταλαβαίνω ότι είναι λογικό στα λόγια και στη θεωρία πολύ εύκολα να καταδικάζουμε. Παρ' όλα αυτά, πάντως τον υποστήριξε τον κύριο Κασιδιάρη. Έτσι πρέπει. Έτσι μιλάμε για τον εκπρόσωπο, έτσι. Είναι και ο εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής. Έχει τεράστιο όμως ενδιαφέρον να δούμε τι είπε για τη βία στην εκπομπή της κυρίας Γαβρά. Πώς απαντάτε εσείς αυτή τη βία? Με βία ή με τον νόμο? Κοιτάξτε να δείτε, όταν δεχόμαστε επίθεση και δεν έρχεται ο νόμος, αμυνόμεθα. Όπως έχουμε καθήκον, δηλαδή, και όπως έχουμε υποχρέωση. Όταν έρχονται άλλοι να μας καταστρέψουν τα γραφεία, μηνόμεθα, ναι. Οι δυνάμεις πολιτοφυλακής που έχετε δημιουργήσει είναι... Βία στη βία της εξουσίας, δεν λέει η αριστερά μια ζωή. Αυτό κάνετε τώρα εσείς. Αυτό. Βία στη βία του παρακράτους. Εσείς έχετε πει, συγγνώμη Γιάννη, έχετε πει ότι αν μου πετάξει κάποιος ένα ποτήρι νερό, θα τα αποδώσω. Δεν θα κάνω μήνυση, δεν θα προσφύγω στη δικαιοσύνη, δηλαδή. Τι να προσφύγω στη δικαιοσύνη, όταν ο άλλος έρχεται δηλαδή να σε κάνει ξεφτύλα, όχι, εγώ θα, ναι. Τότε είμαστε ζούγκλα, δεν είμαστε. Όχι, εγώ το επιλέγω να είμαι ζούγκλα. Στα θηρία, δηλαδή, εσείς αν πάτε στη ζούγκλα μια και μιλάμε και σε ορμήνες, ένα λιοντάρι και έχετε ένα τουφέκι, τι θα πείτε, κύριε λιοντάρι, κάντε στην άκρη. Το ίδιο είναι, λέτε. Το ίδιο είναι. Το ίδιο. Όταν υπάρχουν νόμοι, δεν μπορούμε να βρούμε το δίκιο μας. Όχι, δεν μπορούμε και θα σας το εξηγήσω. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένας συνάδελφος και εκλεγμένος βουλευτής Νεκτημαΐου και μεγάλης ηλικίας άνθρωπος, δικηγόρος, ο Μιχάλης Αρβανίτης, πήγε να μιλήσει σε ένα κανάλι στην Πάτρα. Είχε ειδοποιήσει από το μεσημέρι την αστυνομία για την επίσκεψή του κλπ. Και αμέσως μετά δέχτηκε επίθεση. Τι να υπάρχετε εσείς να υπάρχει νόμος? Παιδιά, πραγματικά, αν κάποιος δεν ήξερε ότι η εκπομπή αυτή έγινε την προηγούμενη του επεισοδίου, θα νόμιζε κανείς ότι σχολιάζουν το επεισόδιο. Ειδικά με το χαρακτηριστικό ποτήρι με το νερό. Θέλω να σας πω το εξής που είναι πολύ ενδιαφέρον και έχει και τηλεοπτικό ενδιαφέρον και για αυτούς που ασχολούνται και με τα νούμερα της τηλεθέασης. Η συγκεκριμένη εκπομπή έφτασε μέχρι και 32%. Που τι δηλώνει αυτό? Ότι έχει πολύ ενδιαφέρον ο κόσμος να ακούσει τον κύριο Μιχαλολιάκο τις θέσεις που έχει η Χρυσή Αυγή. Όπως και στον κύριο Θεοδωράκη που εμφανίστηκε. 55%. Mm. Γι' αυτό γιατί συμβαίνει. Γιατί είναι η πρώτη φορά που έχουν βήμα πρώτον και δεύτερον γιατί θέλω γιατί κόσμος να μάθει και στην απόψη. Και γιατί είναι πολιτικό φαινόμενο πλέον η Χρυσή Αυγή. Σε αυτές τις εκλογές είναι το κόμμα το οποίο κάθεται όλος ο κόσμος και ακούει κατά γράμμα τι λέει ο καθένας από αυτούς γιατί που γιατί δεν είχαν ξανά τη δυνατότητα στο παρελθόν να επικοινωνήσουν την ιδεολογία του προς τα έξω. Και κάτι ακόμα, Ελεονόρα, οι θέσεις τους, όσο ακραίες και να φαίνονται, σε κάποιους φαίνονται πολύ λογικές. Στη σημερινή ελληνική κοινωνία. Όσο και περίεργο αυτό που λέω, αυτή τη στιγμή σου ακούγεται περίεργο. Όχι, δεν μου ακούγεται καθόλου περίεργο. Απλά εγώ ξέρεις τι, δεν συμφωνώ. Ναι. Δεν συμφωνώ στη βία. Θεωρώ ότι η βία θα φέρει βία και ότι στη βία η απάντηση δεν είναι η βία, παρά μόνο να απειλήσει. Δηλαδή, το παράδειγμα του κύριου Μιχαλολιάκου με το λιοντάρι είναι ένα σωστό παράδειγμα. Θα σου πω κάτι, άφησε να ολοκληρώσω. Ναι. Εκεί, ναι, παρόλο που είμαι και ζώφιλη, θα σηκώσει του φέκι όταν θα σε φάει το λιοντάρι, πριν σε φάει το λιοντάρι. Αλλά χαστούκι στην εφημερίδα δεν θα απαντήσεις. Ο κύριος Μιχαλολιάκος όμως λέει εκεί το εξής. Εκεί εμένα είναι η διαφορά μου, κατάλαβες, και δεν με νοιάζει αν την έχει την ιδεολογία ο κύριος Μιχαλολιάκος ή αν την έχει την ιδεολογία ο κύριος Παπανδρέου ή οποιοςδήποτε την έχει. Είναι η άποψή μου και την δηλώνω ευθέως ότι δεν συμφωνώ με τη βία. Από την άλλη πλευρά όμως τι λένε κάποιοι, οι άνθρωποι, λένε το εξής. Ότι εγώ δεν έχω να πληρώσω το χαράτσι. Δεν έχω να πληρώσω το παιδί μου, είναι βία. Δεν μπορώ να μείνω στο σπίτι μου, μπαίνουν μέσα οι ληστές. Άλλαξε την ψήφο όλα. Σου. Αυτή είναι μια μορφή βίας. Είναι μια μορφή βίας την οποία έχεις προκαλέσει όμως, Ρετζόρτζα. Όχι, δεν την έχεις προκαλέσει. Όχι, όχι. Μα ψηφίζεις αυτούς που σε... Ψηφίζεις εδώ. Συγγνώμη, αλλά εδώ και 25 χρόνια όμως που εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου να ψηφίζω. 25 χρόνια, αλλά θυμάμαι ότι ασχολούμαι με τα πολιτικά από τότε που άρχισα να ψηφίζω, στα 18 μου δηλαδή. Εδώ και τόσα χρόνια, ειλικρινά, ακούω μία αγανάκτηση από τον κόσμο προς τους πολιτικούς και προς την κατάσταση και βλέπω ένα επαναλαμβανόμενο αποτέλεσμα αναδιαφορά τετραετίας. Αυτό σημαίνει ότι πυροδοτείς και πρημοδοτείς αυτά τα πρόσωπα με την ψήφο σε όλα αυτά τα χρόνια. Και δεν είναι κάτι το οποίο εγώ θυμάμαι από
τότε που ψηφίζω είναι κάτι το οποίο θυμάμαι τον μπαμπά μου να λέει από τότε που ψήφιζε και εκείνος πιο πριν. Δηλαδή, διονύζεται μια κατάσταση εδώ και χρόνια και φταίμε γι' αυτό. Φταίμε γι' αυτό. Πάντως να σου πω κάτι. Αυτό που θα σου δεν μπορεί δηλαδή να είναι κανείς. Δημοκρατία μόνο έχουμε. Να τελειώσουμε σε λιγότερο σπυρό. Έχουμε δημοκρατία. Από τη στιγμή που έχουμε δημοκρατία και με δημοκρατικό τρόπο διεξάγονται οι εκλογές και δημιουργείται η Βουλή, σημαίνει ότι κανένας δεν σε βιάζει. Θα σε βίαζε αν είχες άλλο πολίτευμα. Από τη στιγμή όμως που έχεις δημοκρατία, δεν γίνεται να κατηγορείς τους άλλους ότι σε βιάζουν επειδή δεν έχεις να πληρώσεις το χαράτσι, επειδή δεν έχεις να ταΐσεις το παιδί σου. Σαφώς και δεν έχεις. Αλλά φταίς εσύ γιατί έχεις φτάσει. Τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε αλλάξει 500 κυβερνήσεις. Αν θυμάστε πολύ καλά, εγώ ψήφισα μια κυβέρνηση, βγήκε αυτή η κυβέρνηση, είδα τα χαίρια. Την επόμενη φορά δεν ψήφισα την κυβέρνηση, το κόμμα το οποίο πίστευα ως ιδεολογία, εντάξει. Βγήκε ένα άλλο κόμμα, πάλι είδα τα χαίρια. Λοιπόν, αλλάξανε με 500 κυβερνήσεις. Αλλάξανε 500 χέρια. Να σε ρωτήσω για κάτι άλλο. Να πλακωνόμαστε στα χαστούκια σαν τα αγρίμια να τελτιώσει την κατάσταση της κοινωνίας μας. Θα επιστρέψουμε δηλαδή από τα χάλια στα πρωτόγωνα αισθήματα των ανθρώπων των σπηλαίων που ουρλιάζαν και βαράγαν ένα τον άλλο. Και πάνω σε αυτό ήθελα να σου πω ότι αυτό που τους προστάτης δεν πρέπει να είναι κανείς και υπάρχει μια πολιτεία η οποία πρέπει να μας προστατεύει. Έτσι, οφείλει, είναι υποχρέωσή της από τη στιγμή που είμαστε Έλληνες φορολογούμενοι πολίτες, οφείλει να μας προστατεύει. Πάμε να ακούσουμε τη Χριστίνα Πολίτη, η οποία